Οι εξελίξει στη Μέση Ανατολή θα έπρεπε να μα ενδιαφέρουν, θα έπρεπε να τις συζητάμε, γι' αυτό και αυτό το παρόν βίντεο. Ε, Ιδίω μετά τη συμφωνία μεταξύ τη Σαουδική Αραβίας και του Ιράν. Να δούμε λίγο πώ αυτή η συμφωνία τελικά έχει αρχίσει και υλοποιείται και πώ επηρεάζει τρίτες χώρε στην περιοχή, όπω είναι η Τουρκία αλλά και την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το θέσατε εσείς οι ίδιοι, κάποιοι από εσά μάλλον, φίλοι και φίλες εκπομπής με ρωτήσατε και σε σχόλια και σε προσωπικά μηνύματα, τι ακριβώς, πώς μπορεί να ερμηνευθεί, να αναλυθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας και τι μελγενέστε. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο ίσως λίγοι να μπορούν να το καλύψουν ή σίγουρα δεν ενδιαφέρονται να το καλύψουν, να, να ασχοληθούν και να το αναλύσουν, νομίζω ότι αυτό το κανάλι είναι, μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που δεν λέγονται. Άλλωστε αυτό είναι και το σήμα κατά τεθέν μας εδώ. Σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για ζητήματα τα οποία δεν θέλει το σύστημα ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να συζητιούνται. Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα θέμα το οποίο όσο και αν κάποιοι μπορεί να μην το α, παραδέχονται μας επηρεάζει άμεσα. Διότι πρόκειται για μια συμφωνία πραγματικά ιστορική. Οι δύο χώρες αυτές, η Ιράν το Ιράν και η Σαουδική Αραβία βρισκόντουσαν σε έναν τύπο ψυχρό πόλεμο, εάν όχι ανοιχτό πόλεμο, ε, μέσω των αντιπροσώπων τους και, και εντό του εδάφου της Σαουδικής Αραβίας και στην Ιεμένη ε, και σε, έναν ένα βαθμό και με τρίτα κράτη τα είχαν εμπλακή στη διένεξη όπως είναι τα Αραβικά Αιμυράτα. να μην ξεχάσουμε την επίθεση εντός των Ηνωμένων Αραβικών που πίσω βρίσκονταν οι Ιρανοί άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν στα όρια ενός πολέμου για την προσώπων, ο λεγόμενο ψυχρό πόλεμο Σαουδική Αραβία και Ιράν. Είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Ε, Όπω είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, αφενό για το θέμα τη Ρωσία, τη Κίνα, συγγνώμη, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Ωστόσο, έχει αναλυθεί στο βίντεο εκείνο ο παράγοντα Ρωσία και το πώ ουσιαστικά αναβαθμίζεται ο ρόλο του, η παρουσία του στην περιοχή και ο χαρακτήρα του, σαν μια χώρα που μπορεί να επιφέρει λύσει σε διενέξει μεταξύ κρατών, μελών, μεταξύ κρατών τα οποία κράτη δεν σέβονται πλέον την Ουάσιντον ή την Δύση δεν μπορεί η Δύση να είναι αυτό το οποίο ήταν να προσφέρει αυτές τις ε, καλές υπηρεσίες για διαμεσολάβηση και ειρήνη από ό,τι φαίνεται ειδικά σε περιοχές όπως είναι αυτή της Μέσα Ανατολής όπου δεν, δέχεται, δεν δέχονται οι χώρες τον αξιακό κώδικα και το δυτικό πολιτισμό χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση εδώ λοιπόν η, ε, η Κίνα βρήκε έναν χώρο και νομίζω ότι έχει καλυφθεί αυτό το προηγούμενο βίντεο. Μην μπούμε στα θέματα των Κινέζων, να μείνουμε λίγο στο τι με λιγενέστε. Διότι, α απαντήσω μάλλον σε πρώτο ε, βαθμό αυτή εξ αρχή, πω οι δύο αυτέ χώρε σίγουρα ενδυναμώνονται. Το ότι σταματάει η, σε έναν βαθμό ο ε, ψυχρό πόλεμο μεταξύ του, αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν να ε, στρέψουν τι ε, δυνάμει του, του πόρου του, σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, για τη Συνωτική Αραβία αυτό σημαίνει στην ανάπτυξή της και στην περίπτωση του Ιράν αυτό σημαίνει να στραφεί κατά των αντιπάλων του που πραγματικά είναι το Ισραήλ. Ε, όχι μόνο αυτό, το σημαντικό εδώ είναι και το γεγονός πως στη Μέση Ανατολή υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, δηλαδή υπάρχουν συσχετισμοί μάλλον. Το πόσο δυνατό είναι το Ιράν δεν μετριέται μόνο του σαν μία μονάδα μέτρησης αυτούσιο αλλά εξετάζεται σε συνδυασμό με τρίτες χώρες. Δηλαδή, το γεγονός ότι ισχυροποιείται τώρα το Ιράν με τη συμφωνία αυτή ε, με τη Σαουδική Αραβία ισχυροποιεί το Ιράν στη σχέση του με την Τουρκία. Άρα, αποδυναμώνεται σχετικά μιλώντας πάντα, έτσι λειτουργεί η, η Μέση Ανατολή με σχετισμού, σχετικά α, μιλώντας η Τουρκία, αποδυναμώνεται ενώπιον του Ιράν, γιατί το Ιράν ενδυναμώθηκε εν γέννη με αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Το γεγονό λοιπόν ότι ενδυναμώνεται το Ιράν σημαίνει ότι αποδυναμώνεται την Τουρκία ενώπιον του. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε στη συνέχεια τη κουβέντα μας, Κρατήστε το, διότι μα αφορά και μα ενδιαφέρει προφανώ. Να δούμε λίγο τα τελευταία νέα, διότι ο, ο πρόεδρο του Ιράν, ο Ραϊσί, ε, έλαβε, λέει, πρόσκληση. Δήλωσαν οι Ιρανοί, από τον βασιλιά, τον αδόραν βασιλιά του Σαλμάν μπίν Αμπτουλαζή. Ο βασιλιά, ο οποίο, όχι ο διάδοχο, ο Μοχάμεντ μπίν Σαλμάν, αλλά ο βασιλιά, ο οποίο βασιλεύει αυτή τη στιγμή για συνάντηση των δύο ηγετών, που σημαίνει ότι ε, υπάρχει πράγματι σαφής πρόθεση να συνεννοηθούν και να, να, τα βρουν. Ήδη υπάρχουν παράλληλες κινήσεις για, για, το επίπεδο των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών που και εκεί ε, ε, ψάχνουν να βρουν που θα συναντηθούν και που θα τα πούν. Ε, άρα βλέπουμε ότι από που μιλάμε και σε επίπεδο ας πούμε ανώτατο, ο Ράισι δεν είναι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ε, αυτή τα, την, τη θέση την καταλαμβάνει στη θεοκρατία του Ιράν ο ανώτατο ηγέτης ο οποίο είναι ο Αγιατολά, ο Αλή Χαμενέη. Αλλά ταξικοσμικά ο ηγέτη είναι ο Ραϊσί. Ο Ραϊσί λοιπόν θα συναντηθεί όπω όλα δείχνουν με τον Σαρμάν Μπιν Αμπτουλαζή είτε στην πρεσβεία του στην ε, στη Ριάντ, στην κλεισμένη, κλειστή μάλλον πρεσβεία, είτε στην κλειστή πρεσβεία στην Τεχεράνη. Εξετάζουν δύο πλευρέ που μπορούν να συναντηθούν οι δύο ηγέτε και όπω είπαμε και οι Υπουργοί Εξωτερικών εξετάζουν το πού θα Άρα πράγματι υπάρχει μια κινητικότητα εδώ. Επίσης, ε, υπάρχει μία κινητικότητα στο, ε, στις αποφάσεις που έχουν πάρει για να αποφάσεις στις ε, καλές κινήσεις, στις καλές μάλλον αποφάσει αποφάσεις ε, οι δύο χώρες για να δείξουν ότι αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί που ήταν και είναι και παραμένει ο μεγαλύτερος προβληματισμός πως είναι άλλο το να συνάπτουμε συμφωνίες και είναι άλλο να τις τηρούμε. Θα πω να μην ξεχάσω να προσθέσω πριν που στις λεπτομέρειες του τι με πως Υπήρχαν και εξελίξεις πριν τη συμφωνία αυτή που οδηγούσαν, που έδειχναν μάλλον το που οδηγείται οι διμερείς των της Ριαντ με την Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία καταρχάς είχε εκπεφρασμένη θέση με τον Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ξεκίνησε λίγο, εντάξει, δεν γνώριζε τα θέματα της διπλωματίας ο Μπιν Σαλμάν, άγαρμα θα έλεγε κανείς να τα βάλει με όλους, δεν τα κατάφερε, φάνηκε ότι ε, εκτέθηκε πάρα πολύ, δίωσε ε, στα μάτια της Δύσης. Δεν είχε που να σταθεί, δεν, είχε που να, δεν μπορούσε καν να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Βρήθηκαν οι χρήσιμοι λύθοι βέβαια, οι κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ξέπλυναν τον Σφαγέα Μπιντσαλμάν, γιατί Σφαγέας είναι, ε, θυμάστε την τελεφωνία Κασόγγι. Τέλος πάντων, κάποιοι προφανώς κάτι κέρδισαν, μπορεί και οικονομικό, για αυτή την επίσκεψη, και έτσι από τότε, από εκείνη την πρώτη επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα, ξεκίνησε μια πολιτική, διπλωματική πολιτική του Μπεντσάνμπαν, που κατάλαβε ότι το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Άρα προσπάθησε πράγματι να έρθει σε επαφή και με του Τούρκου, δυστυχώ, αλλά και με του Σύριου. Θα σα πω ότι μετά το σεισμό, του ίδιου σεισμού που χτύπησαν την Τουρκία και τη Συρία, προσγειώθηκε ένα αεροπλάνο των Σαδαράβων στην Συρία που δεν έχει επαφές με το καθεστώς του Μπασάρα Λασάντ. Ο Μπασάρα Λασάντ είναι, ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό και από τους Ιρανούς. Είναι δηλαδή πάτρονες του Μπασάρα Λασάντ Ιρανή. Γι' αυτό και οι Σαουδάραβες από το 2011 μάλιστα τον είχαν βγάλει από την Αραβική Συμμαχία το 2011. Λόγω του ότι ο Μπασάρα Λασάντ είναι άνθρωπος των Ιρανών. Οι Σαουδάραβες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους με τα υπόλοιπα κράτη τα αραβικά του κόλπου, εκδίωξαν τη Αραβία, την ε, Συρία. Αλλά τώρα βλέπετε πω στάλθηκε βοήθεια, υπήρχαν επαφέ και από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχει προσέγγιση μέχρι και για να ε, συνομιλήσουν και με τον Ασάντ οι Σάουδα Άρα νομίζω ότι φαίνεται μια αλλαγή πολιτική, σαφέστατη προσέγγιση ακόμα και με του Ιήτε τη περιοχή. Διότι ο Ασάντ δεν είναι απλά ένα όργανο και των Ρώσων αλλά και των Ιρανών, αλλά είναι και Αλαουίτε, δηλαδή οι Αλαουίτε είναι μια σέκτα των Σιητών. Σιήτε είναι οι Ιρανοί, οι αντίπαλοι του είναι οι Σουνίτε, που η πρωτεύουσα του Σουνιτικού Ισλάμ είναι η Σαουδική Αραβία, προφανώ με τη Μέκα και τη Μεδίνα, τι δύο ιστορικέ θρησκευτικέ ε, πόλει. Να δούμε λίγο τώρα τι επιμέρου κατηγορίε του πώ θα επηρεάσει αυτή η συμφωνία τι διμερεί σχέσει των δύο χωρών στην περιοχή. Αρχικά, όσον αφορά την Ιεμένη, που εκεί υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο μεταξύ των Χούθη και των Σαουδαράβων, οι δύο δυνάμεις δυνάμει ουσιαστικά είναι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν δηλαδή πίσω από τους Χούθη, τους Αντάρτες με στην Ιεμένη βρίσκονται οι Ιρανοί και σε αυτή την περίπτωση οι Χούθη είναι και αυτοί οι Σιήτες άρα βλέπετε το μοτίβο από το 2014 ουσιαστικά υπάρχει πόλεμος στον εμφύλιο πόλεμο που υπήρχε μέσα στην Ιεμένη, μπήκαν οι, οι, οι ε, δεν μπορούσαν να δουν στα σύνορά του ουσιαστικά να νικούν στον εμφύλιο πόλεμο οι Χούθη, που είναι οι Ιρανοί, διότι αν νικούσαν στον εμφύλιο πόλεμο οι ε, σι, Χούθοι που ελέγχονται από το Ιράν, οι Εμένοι στα σύνορα με την Αραβία, με τη Αραβία, θα ελεγχόταν από την Τεχεράνη. Προφανώ ήταν ένα καταστροφικό σενάριο. Γι' αυτό και εισέβαλαν στην περιοχή οι Σαουδάραβε και διεξάγουν ένα πόλεμο. Ένα πρόβλημα στον οποίο έχει αναδειχθεί, αξίζει να το πούμε γι' αυτό, η ανικανότητα του Σιουδικού στρατεύματο. Δεν το έχουν, δεν μπορούν, δεν μπορεί να αποδώσει ο Σαουδαραβικό στρατό. Ε, είναι ε, άρτια εξοπλισμένο με τα τελευταία όπλα τη Δύση. Ωστόσο δεν αρκεί αυτό, προφανώ πρέπει να έχει ικανότητε. Είναι ένα μάθημα αυτό, αν θέλετε. Ε, δεν κάνουν τα ρούχα τον παπά, οι Σαουδάραβε με τι τελευταία λέξη τεχνολογία στου αμυντικού εξοπλισμού δεν κατάφεραν να νικήσουν του αντάρτε Χούθη. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για μα νομίζω. Διότι μπορεί να μην έχουμε ε, τα ε, πιο ακριβά τουλάχιστον τελευταία τεχνολογία, αν και ε, κάνουμε βήματα σε εξοπλισμού, αλλά έχουμε το ηθικό και υπάρχει το γαλβανισμένο πνεύμα των Ελλήνων που είναι έτοιμο να σταματήσει κάθε επιβολή, κάθε προσπάθεια επιβολή σε οποιαδήποτε χώρα. Α ας το κρατήσουμε αυτό σαν μάθημα. Βλέπουμε λοιπόν του Αδάραβε ότι δεν τα κατάφεραν. Οι Χούθη είχαν το ηθικό εδώ και ουσιαστικά οδήγησαν σε ανακοχή την Σαουδική Αραβία. Δεν κατάφεραν να νικήσει καμία πλευρά. Μια ανακοχή, η οποία νομίζω είναι από τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε. Ε, όχι, συγγνώμη, τον Απρίλιο. Με, το, με, τη μεσολάβηση του ΟΗΕ έληξε τον Οκτώβριο η, η, ανακοχή αυτή αλλά ε, σωστό, <laughs> για λόγου πολιτική και προφανώς διότι Ό,τι βλέπουμε σήμερα, την συμφωνία αυτήν Ιράν και Σαουδική Αραβία την επεξεργάζονταν και τη δούλευαν οι διπλωμάτε μήνε τώρα. Ε, η, η ειρήνη, αυτή η πάυση μάλλον στην Ιεμένη, έληξε τον Οκτώβριο, αλλά συνεχίζει, συνεχίζει να ε, είναι σε εφαρμογή, να τηρείται από όλε τι πλευρέ. Να πω ωστόσο ότι πράγματι η Χούθη το πολιτικό σκέλος της ο Αλ Μαχμπασί ένας από τους ανθρώπους του πολιτικού γραφείου ουσιαστικά τον Χούθη δήλωσε ότι δεν μας εορίζει άμεσα το Ιράν και ότι αν θέλετε μια συμφωνία ειρήνης πλέον και όχι χη, και χειρίας απλά και παύς πυρός θα πρέπει να υπάρξει άμεση συνεννόηση μεταξύ των Σαουδαράβων και, το, και ημών δηλαδή των Χούθης και πράγματι αυτό έγινε δεν είναι τυχαίο που αμέσως σχεδόν την επομένη της υπογραφή αυτής της συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και Ιράν με το πάντρεμα των Κινέζων, ξεκίνησαν επαφέ των Σαουδαράβων με του Χούθη. Γιατί προφανώ μπορεί να λένε οι Χούθη και για να κρατήσουν το δικό του προφίλ, α πούμε, ότι δεν επηρεάζονται άμεσα από το Ιράν, αλλά επηρεάζονται σίγουρα έμεσα με την παροχή όπλων και οικονομική βοήθεια από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη είπε ότι θα σταματήσει να στηρίζει του Χούθη αν διαλέξουν να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο. Προφανώ οι Χούθη δεν μπορούν να αντέξουν μόνο τους χωρί υποστήριξη, άρα ναι δεν αποφασίζει Τεχεράνη, αλλά η Τεχεράνη, επειδή είναι ο βασικό χρηματοδότη, σπόνσορα των Χούθη, θα υπάρξει πράγματι, όπω όλα δείχνουν τουλάχιστον, μια νέα συμφωνία Σαουδική Αραβία και Χούθη, που με το πράσινο φω τη Τεχεράνη ελπίζουμε να οδηγηθούν δύο περιοχέ σε ειρήνη, δύο ομάδε. Σαουδική Αραβία σαν κράτο, Χούθη σαν αντάρτε που νίκησαν ένα ε, πάμπλουτο κράτο. Ε, τώρα να πάμε σε άλλε περιοχέ, να δούμε το, την περιοχή του Λιβάνου, Εκεί το, ο Λίβανο, μάλλον οι σχέση μεταξύ Λιβάνου και Σαουδική Αραβία, Αραβίας φτάσαν στο κατώτατο σημείο του το 2021, διότι υπήρξε μια, μια, ένα πολύ ισχυρό, μια, μια ισχυρή κατηγορία ενό Λιβανέζου Υπουργού κατά τη Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα καταδίκασε της Σαουδική Αραβία για την εισβολή τη στην Ιεμένη. Ε, τότε λοιπόν είχαμε ε, την ε, ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων, όχι μόνο με τους Σαουδάραβες, αλλά εν γέννη με τα κράτη του κόλπου, μεταξύ το, 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 το κρατών του κόλπου και του Λιβάνου. Ε, ανακάλυψαν μάλιστα και τους διπλωμάτε διπλωμάτες τους πολλά κράτη. Επανήλθαν βέβαια, αλλά έχουν παραμείνει τεταμένες και ψυχρέ μάλλον οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Σαουδικής Αραβίας. Αυτό δεν θα αλλάξει, παρόλο που είδαμε αυτή τη συμφωνία, διότι ο Λίβανος ελέγχεται σε πολύ πιο αμέσο βαθμό από το Ιράν, με τυχές πολλά, και δεν φαίνεται ότι είναι, είναι σε μια ε, περίοδο ανάγκη ο Λίμονο με την κατεστραμμένη του οικονομία. Ο Λίμονο ήταν μια πλούσια χώρα. Ε, ήταν το Παρίσι η Ελβετία τη ανατο Ανατολή, Μέση Ανατολή. Ήταν το Παρίσι σε επίπεδο ποιότητα και σε επίπεδο τραπεζών και χρηματοοικονομικών. Λέγα, το λέγανε όχι αδίκω ε, την Ελβετία τη Μέση Τώρα υπάρχει βαθιά οικονομική χρήση μακροχρόνια. Οι Ισαδάρβα θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι, άρα. Επειδή βλέπουν και την Χεσμολά που είναι μια πάρα πολύ ισχυρή οργάνωση είπαμε ελέγχεται από την τα Πτεχεράνη. ο Νασραλά που είναι ο ηγέτης της Χεσμολά υπάγεται απευθείας στον Χαμενεή στον Μουλά, στον Αγιατολά των Ιρανών δεν είναι το ίδιο διότι η περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή η Χεσμολά για να Uh, περιοριστεί, δεν θα περιοριστεί. Είναι αιχμή του δόρατο των Ιρανών στην περιοχή, ιδίω κατά του Ισραήλ. Είναι ευαίσθητε εδώ οι ισορροπίε διότι η Χεσμολά είναι εχθρό των Ισραηλινών. Θέλουν να κρατήσουν μια πιο ουδέτερη στάση. Οι Σαουδάραβε να μην, προφανώ, δεν θέλουν να εντεθούν με του Ισραηλινού. Εάν πράγματι υπήρχε καλή, βελτίωση των σχέσεων με τη Χεσμολά και τη Σαουδική Αραβία, αυτό θα ήταν ένα βαρύτατο πλήγμα. Κατά των Ισραηλινών, όπω φαίνεται προ το παρόν δεν θέλουν οι Σαουδάραβε να κάνουν αυτή την κίνηση και όπω είπα, επειδή ο Λίβανο είναι μια δύναμη χώρα οικονομικά, θεωρούν οι Σαουδάραβε ότι έχουν το πάνω χέρι να ζητήσουν πράγματα για να τα ξαναβρούμε το Λίβανο. Άρα το θέμα του Λιβάνου θα μείνει ανοιχτό, θα μείνουν μάλλον επιδεινωμένε οι σχέσει. Μια και είπαμε για Ισραήλ, ε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα τώρα. Αυτή η συμφωνία ήταν μια τεράστια ήττα, δεν υπήρχε αμφιβολία, πέσει σαν κεραυνό σε νεθρία, δεν το περίμενε κανένα. Ο Ντανιάχου εντάξει, ένα πολιτικό ο οποίο έχει τα σκάνδαλα, τη διαφθορά. Υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα, το αντιλαϊκό, το αντιδημοκρατικό μέτρο με την αλλαγή του, των συνταγματικών δικαστηρίων στη χώρα. Έχουμε κάνει και βίντεο στο κανάλι που ουσιαστικά έχει πάρει ένα ελληνικό μοντέλο. Το βίντεο λέγεται Εξάγουμε Ολιγαρχία ουσιαστικά. Έτσι περιγράφεται το βίντεο στο κανάλι. Διότι πήρε ένα ελληνικό μοντέλο για να φτιάξει εκεί που είχαν ανεξάρτητη δικαστική εξουσία στη, στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου θέλει να κάνει μια ελληνική δικαστική εξουσία που να ελέγχεται δηλαδή από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Όπω είναι δυστυχώ η κατάσταση στη χώρα μα. Και, και λόγω τη εγκύτητα, μάλλον λέει: Κάτσε, αφού οι Έλληνε το κάνουν, ο Μιτσοτάκη αποφασίζει και διατάζει, διορίζει δικαστικού και είναι δικτάτορα. Γιατί να μη γίνω κι εγώ στα πλαίσια του Μιτσοτάκη και του ε, Τσίπρα. Δυστυχώ αυτή η κατάσταση ε, έχει δημιουργήσει μια αστάθεια στη χώρα, μια δυναμία όπως θεωρούν, όπως είπαν οι αντίπαλοι του Ντανιάχου, ότι λόγω αυτής της αδυναμίας αφενός η κυβέρνηση οφαλοσκοπεί, και τα μόνο τα εσωτερικά της, και τα σκάνδαλα του, Μπεν, του, του Ντανιάχου, αλλά και της εξεγέρσης του λαού κατά του μέτρου αυτού του, ανεξαρτησία, της δικαστικής ανεξαρτησίας, το οποίο είναι αντιδημοκρατικό και δεν έχουμε δώσει τις απαραίτητες δεν, δεν απαραίτητη βαρύτητα στα γεωπολιτικά θέματα της περιοχής. Και επειδή είμαστε ασταθεί λόγω αυτή τη κατάσταση, φαινόμαστε πολιτικά δύναμη και γι' αυτό οι Σαουδάραβε μα πούλησαν. Αυτό είναι το, πρόβλημα. Υπάρχει ένα παιχνίδι κατηγοριών από εδώ και από εκεί. Ποιο θέλει αυτό. Ο, ο, δεν έχει σχολιάσει ακόμα. Δεν μπορεί τι να πει άλλωστε. Για αυτή την τεράστια ήττα είναι ήττα. Ανδιαφυσβήτητα. Ε, Δυνάμει που πρόσκειται σε αυτόν έδειξαν τις προηγούμενε προηγούμενες κυβερνήσεις του Ναυτάλι Μπένετ και του Γιαίρ Λιπίντ και είπαν ότι ο Λαπίντ και ο Μπένετ ουσιαστικά είναι αυτοί που φταίνε για αυτή την κατάσταση ε, άφησαν τόσο καιρό αυτό το, αυτές τις διαπραγματεύσεις να εξελίσσονται είπαμε ότι ε, ψίγουρα είναι εδώ και ε, ένα εξάμεινο αυτές τις διαπραγματεύσεις άρα στη δικιά τους ουσιαστικά ε, προς την γίνανε αυτές οι κινήσεις τόσο αδράβουν με τους, ε, ε, με τους Ιρανούς. Βέβαια οι ίδιοι διαφωνούν και λένε ότι ε, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι ε, ευθυνόμαστε, αλλά ο Νετανιάχου με τη διαφθορά του, που πλέον ότι οι Αμερικανοί δεν τον θέλουν επειδή είναι τόσο αδύναμος πολιτικά, μέχρι και ο Βάσινγκτον και ο φίλος του, το φιλαράκι του, διότι οι δυο του είναι φίλοι ο Βάιντεν και ο Νετανιάχου. Ο Βάιντεν τον, λέει, τον αποκαλεί ο φίλος μου ο Μπίμπι. Ε, μέχρι και οι Αμερικανοί έχουν τραβήξει έχουν πάρει τι αποστάσει μακριά, μακριά από τον Ντανιάχου γιατί είναι πλέον πολιτικά καμένο χαρτί, άρα φταίει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που υπήρχαν οι συμφωνίε του Αβραάμ και βλέπαμε του ε, ε, Ισραηλινού να προσέγγιζαν του Αναδάραβε, ε, διακαώ, διακαή πόθο των Ισραηλινών είναι να υπάρξει ορμαλ, να υπάρξει των σχέσεων, να φτιάξουν φυσιολογικέ διπλωματικέ σχέσει με του Αναδάραβε. Θα είναι μια τεράστια πολιτική νίκη, διπλωματική νίκη για του Ισραηλινού αυτό. Βλέπω ότι με αυτή τη συμφωνία δυστυχώ γίνεται δυναμωμένο το Ισραήλ. Το, το Ιράν συγγνώμη και αποδυναμωμένο το Ισραήλ δηλαδή η Σαουδική Αραβία δεν έχει πλέον τόσο ανάγκη μια τέτοια συμφωνία με του Ισραηλινούς αφού έκανε μια τέτοια συμφωνία με το Ιράν αυτό νομίζω είναι ε, το, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα και για τους Ισραηλινούς ως να βρω τώρα τον Μπαχρέιν το οποίο επίση. Έχει προβλήματα με το Ιράν. Το Μπαχρέν ακολουθεί τη Σαουδική Αραβία. Οι Ιρανοί προσπαθούν, νομίζω καταβάλουν ουσιαστικέ προσπάθειε να εξομαλύνουν τι σχέσει του και με το Μπαχρέν. Στο παρελθόν, η κυβέρνηση του Μπαχρέν στην Μανάμα, την πρωτεύουσα, είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι υποστηρίζει ουσιαστικά τι ε, αντιδράσει που υπάρχουν εντό του Μπαχρέιν από ΣΥΙΤΕΣ, ότι είναι πίσω από, την, ε, από τον κριτικό Σιητών, το ίδιο ακριβώ που έκανε το Ιράν και στη Σαουδική Αραβία με την κοινότητα, τη, μειονό, ναι, τη μειονότητα των Σιητών εντό τη Σαουδική Αραβία, έκανε το ίδιο και με του ΣΥΙΤΕΣ του Μπαχρέιν, ε, του οδηγούσε σε εξεγέρσει. Προφανώ, βλέπετε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με ΣΥΙΤΕΣ ελέγχεται σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το Ιράν που είναι η πρωτεύουσα των ε, ΣΥΙΤΕΝ. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία οι άνθρωποι είναι Άραβε, δεν είναι Πέρσε. Κι όμω είναι πιο σημαντικό για αυτού η θρησκευτική του ταυτότητα, το ότι είναι δηλαδή οι Σιείτε, άρα θέλουν να υπάγονται στη Σιητική πρωτεύουσα που είναι Τεχεράνη, και όχι να δέχονται του Άραβε, του αδελφού του ή ε, του συμπατριώτε του στο κράτο τη Σαουδική Αραβία και στο κράτο ε, ε, του Μπαχρέιν. Άρα καταλαβαίνετε ότι. Ε, πάνω από όλα είναι θρησκευτική ταυτότητα εδώ. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ισλάμ προφανώ στην περιοχή. Ο παράγοντα ε, του Ισλάμ. Ε, Επίση και με, το, με τα αναμενά Αραβικά μοιράτα οι Ιρανοί προσπαθούν να καταβάλουν προσπάθειε να ε, τα προσεγγίσουν. Υπήρχε μάλιστα και μετά από 6 χρόνια η πρώτη επίσκεψη στο, Ιράκ, στο Ιράν ε, ε, ενό πρέσβη ε, από τα Εμμυράτα και το ίδιο έγινε και το, από το Κουβέιτ που από το 2016 πάλι για πρώτη φορά. Προσφάτω μετέβει διπλωμάτης από το Κουβέιτ στην Τεχεράνη. Άρα βλέπουμε ότι το Ιράν καταβάλει προσπάθειε με του Άραβε. Είναι σαφέ αυτό. Ε, τώρα, όσον αφορά το Ιράκ που είναι, η, η, μια, είναι το προτεκτοράτο των Ιρανών, δεν χωράει αφιβολία. Οι Ιρανοί ελέγχουν απόλυτα το Ιράκ. Και προφανώ δεν δε θα ξεχάσω επειδή συμπληρώνονται τώρα και τα. Το 2003 έγινε η εισβολή, το Μάρτιο, τέτοιε μέρε μάλιστα. Συμπληρώνεται 20 χρόνια από την εγκληματική εισβολή του εγκληματία Bush στο Ιράκ. Του έλεγαν τότε οι Σαδόραβε του Αμερικανού ότι μην εισβάλλετε, θα πάτε να φτιάξετε ποτέ ένα πρόβλημα, να το διορθώσετε και θα δημιουργήσετε 30 και 40 και 50 προβλήματα. Και έτσι έγινε. Πλέον ουσιαστικά με τι πολιτοφυλακέ τι ηττικέ, οι οποίε είπαμε αν και Άραβε, πιο πολύ ενδιαφέρει η Τεχεράνη, θρησκευτική του πατρίδα, παρά η Βαγδάτη. Η πολιτική του πατρίδα ή και η εθνοτικη πατρίδα, η αραβική. Ελέγχονται απόλυτα από το Ιράν. Άρα ουσιαστικά η ε, Τεχεράνη ελέγχει τη Βαγδάτη. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Ούτε με αυτή τη συμφωνία θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να δώσει ε, τον έλεγχο του Ιράκ το Ιράν σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορεί να γίνει ωστόσο είναι να, ελέγχ, να ελέγξουν λίγο οι Ιρανοί τι Πολιτοφυλακέ, να μην δραστηριοποιούνται στην περιοχή τόσο απειλητικά κατά τη Σαουδική Αραβία. Αυτό νομίζω μπορεί, το, όχι μπορεί σίγουρα μπορεί να το κάνει τη Χεράνη και θα το κάνει. Η... <coughs> το ζήτημα ήταν το 2021 οι εκλογέ, όπου ο Μοχταντά Αλσάντρ είχε προσπαθήσει να φτιάξει. Εμ μια κυβέρνηση η οποία δεν θα ελεγχόταν τόσο από την Τεχεράνη, δεν τα κατάφερε ωστόσο και έχουμε την κυβέρνηση του ε, Αλ-Σουντανή ε, σήμερα στο Ιράκ, η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ιράν. Ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που δημιουργούνται πλειοψηφικέ ομάδες υπέρ της ε, αυτονομίας του Ιράκ από το Ιράν, εμφανίζεται η Τεχεράνη με τις πολιτοφυλακές, πραξικοπηματικά, και με τη δύναμη που έχει στι ισορροπίε, στα κοινοβούλια και τι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Και ουσιαστικά α, σταματάει κάθε προσπάθεια να αναξαρτοποιηθεί η χώρα να βγει οποιοδήποτε πρωθυπουργό που δεν ελέγχεται από την Τεχεράνη. Άρα αυτό νομίζω να αλλάζει. Τώρα υπάρχει και το παράγοντα ε, ε, των, των τηλεοπτικών δικτύων και των δημοσιογραφικών δικτύων, ο μυντιακό δηλαδή παράγοντα και ο πόλεμο που διεξάγεται εκεί. Είπαμε ότι στο προηγούμενο βίντεο ότι η Σαδική Αραβία πράγματι βρίσκεται πίσω από την ενημερωτική... από το ενημερωτικό δίκτυο το Iran International. Το οποίο το, το, δεν το δέχεται η Σαδική Αραβία. Εντάξει, ψεύδεται. Προφανώς και βρίσκεται από πίσω. Το Ιράν λέει ότι είστε από πίσω. Οι ίδιοι συμφώνησαν στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας εξομάλυνσης σχέσεων να σταματήσουν να χρηματοδοτούν το Iran International. Αλλά προφανώς το από πίσω. Άρα προφανώς τα κράτη όχι απλά Πολλέ φορέ δεν λένε αλήθεια. Προφανώ, πολλέ φορέ λένε ψέματα. ή όποτε του βολεύει, είναι πολύ πιθανό και μάλλον βέβαιο ότι λένε ψέματα. Το RAN International είναι ένα κανάλι το οποίο εκπέμπει στη γλώσσα του Άρα, στόχευε του Ιρανού για να του οδηγήσει σε επανάσταση, εξεγέρσει κτλ. Αυτά που κάνουν δηλαδή οι Ιρανοί. Γι' αυτό μιλάμε για ψυχρό πόλεμο. Αυτά που κάνουν οι Ιρανοί στον Παχρέν, στη Σαουδική Αραβία, μέσω από τι κοινότητε των Σιητών που έχουν εκεί. Να εξεγερθούν. Το κάνουν οι Ισαδάραβε με τα λεφτά που έχουν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική μέχρι τώρα. Το κάνανε μέσω του, του δικτύου αυτού, όπω είπαμε, αλλά και τη βρετανική εφημερίδα The Independent. Υπάρχει η έκδοση σε φαρσή, η οποία ελέγχεται από του Ισαδάραβε. Για να ξέρουμε λίγο ότι είναι και οι Άγγλοι. Άρα και εκεί δεσμεύτηκαν οι Σαδάραβες ότι θα ε, ε, περιορίσουν τις ε, επιθέσεις του κατά των. Um, ε, κατά των Ιρανών να σας πω, και αυτό είναι σημαντικό νομίζω ότι ακούστε το αυτό καλά ιδίω για τα θέματα τα ελληνικά ότι οι Σαδράβες είχαν επενδύσει πολύ στο θέμα της δημοσιογραφία και της ενημέρωσης για να αντιμετωπίσουν την Ιρανική επίθεση επειδή ξέραν ότι είχαν το πρόβλημα των ΣΥΙΤΟΝ εντός των τυχών του, ε, ήθελαν ένα αντιστάθμισμα για να αντιπιτεθούν στους Ιρανούς και φτιάξαν το αντιστάθμισμα το επικοινωνιακό και εδώ βέβαια να θυμηθούμε ότι η Τουρκία έχει τεράστιο Στόλο ολόκληρο από δημοσιογραφικά πρακτορία, το TRT, κανάλια στο YouTube κτλ. Και, και οι ανύπαρκτοι εδώ δικοί μα δεν έχουν φτιάξει ούτε μια σελίδα στα, ελ, στα αγγλικά. Κρατική δηλαδή ελληνική που να ενημερώνει του υπόλοιπου Ευρωπαίου, πολίτε του κόσμου στα αγγλικά για το τι συμβαίνει στην περιοχή μα από την ελληνική οπτική. Δεν το έχουμε κάνει αυτό, δεν έχει ούτε καν YouTube νομίζω η ΕΡΤ, που την προστατεύουν. Το, 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 το κρατικό αυτό μέσο καλό είναι να την προστατέψουμε αλλά να την κάνουμε και να, να υπηρετεί και την πατρίδα Όχι το, αυτή τη στιγμή βασικά όταν την επανέφερε ο, ο Τσίπρας ε, υπηρετούσε αστικά μόνο την Κουμουνδούρου και τα ε, στα ανήλια μπουντρούνια που είχε εκεί πέρα του ινστρούκτορες, δεν ξέρω ποιου έχει υπηρετούσε το, τα, τα, τις θεωρίες τους και τώρα υπηρετεί τις καταστροφικές θεωρίες του ε, Μητσοτάκη αυτό κάνουν δυστυχώς τα κρατικά κανάλια Εν αντιθέσει, βλέπετε τι κάνει η Τουρκία, πόσο κινητική είναι, προωθούν τι εθνικέ θέσει. Και είναι πάστε πραγματικά ανύπαρκτοι. Οι Σαδάραβες επένδυσαν, έδωσαν λεφτά να χτίσουν τέτοια διεθνή μέσα για να προβάλλουν τι δικέ του θέσει. Και, και, ξένα δηλαδή, και εξαγόρασαν και ξένα. Εμεί δεν έχουμε το δικό μα. Για να καταλάβετε πόσο εγκληματίε είναι και όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι τύπου, υπουργοί τύπου και αυτά, πόσοι, πόσο άχρηστοι και παράστα ήταν όλα αυτά τα χρόνια όσοι διετέλεσαν. Και βέβαια όχι μόνο παράστα, αλλά και ε, εχθροί μα, εχθροί του λαού. Αυτά τα έχουμε πει, δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Άρα είναι σημαντικό αυτό και είναι και μάθημα για μα. Ε, Επίση, να πούμε ότι ε, φαίνεται πράγματι ότι η κατάσταση Ιρανοί είναι στρατηγικά είναι αντίπαλο τη χώρα μα. Γιατί Διότι έχω, υπάρχει το θέμα το κουρδικό. Υπάρχει κομμάτι του Κουρδιστάν είναι και η, ε, δυτική, το δυτικό Ιράν, η δυτική Περσία Άρα, όπως είναι και η Νότια Τουρκία, η Νοτιοανατολική Τουρκία, άρα το Ιράν και η Τουρκία είναι φυσικοί σύμμαχοι. Τα καθεστώτα αυτά που δεν είναι, δεν είναι δημοκρατικά, είναι απολυταρχικά, δεν θέλουν να δουν του Κούρδου να έχουν την πατρίδα του. Οι Κούρδοι είναι φυσικοί σύμμαχοι του ελληνισμού, αυτό δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, βλέπετε ότι λόγω αυτή τη σύνδεση έχουν κοινή μοίρα σε μεγάλο βαθμό οι Ιρανοί με του Τούρκου. Άρα, στρατηγικά μιλώντα, έχουν συμμαχία, βέβαια μπορούν να κινούνται και, και όχι παράλληλα αλλά και μεμονωμένα μονομένα. Ακόμα και σε αυτό το θέμα το οποίο τους ενώνει. Ε, σίγουρα λοιπόν το ότι ενισχύεται το Ιράν είναι πολυδιάστοτο ζήτημα. Σε, ένα, σε Αποδυναμώνει την Τουρκία και φαίνεται, φάνηκε αυτό και από τη στάση του Μπασάρα Λασάντ που είδαμε πως αυτονομήθηκε, σε προηγούμενο βίντεο το καλύψαμε, με δηλώσεις του «Δεν θέλω να δω τον Ερντογάν μέχρι να φύγει από τη χώρα μου και να σταματήσει να υποστηρίζει την τρομοκρατία Όσο ενδυναμώνονται οι πάτρονε του Μπασάρα Λασάντ, άρα οι Ιρανοί, ενδυναμώνονται και ο Μπασάρα Λασάντ. Αποδυναμώνονται οι Τούρκοι και ενδυναμώνονται οι άλλοι παίκτε στην περιοχή, πάντα ει βάρο και τη Τουρκία. Διότι δεν θα λογαριάζουν όσο την Τουρκία. Για παράδειγμα, η συνεννόηση τη Αστάνα, η συνεργασία δηλαδή Ιράν-Τουρκία και Ρωσία για το θέμα τη Συρία, δεν έχει τόσο πολύ νόημα εάν εξομαλυνθούν οι σχέσεις του Μπασάρα Λασάντ με τρίτες χώρες ή αν ισχυροποιηθεί το Ιράν. Δεν θα χρειάζονται τόσο την Τουρκία. Ιδίω αν αποδυναμωθεί κι άλλο η Τουρκία, δεν θα χρειάζονται καθόλου την Τουρκία. Μπορεί να μην την καλέσουν την Τουρκία σε μια αντίστοιχη επόμενη στάση, Οπότε καταλαβαίνετε είναι σημαντικό το να ισχυροποιηθούν άλλε δυνάμει ει βάρο τη Τουρκία. Όπω επίση και η Σαουδική Αραβία που προσέγγισε την Τουρκία. Επειδή η Αραβία, επειδή η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει και να φιλοξενεί τη μουσουλμανική αδελφότητα, που είναι ένα μια δύναμη τζιχαντιστική ουσιαστικά στην περιοχή και δημιουργεί αστάθεια αυτό πράγματι δεν το θέλει σαν Αραβία και μπορεί με την, έχοντας καλή πιστανότητα να με τη συμφωνία αυτή με το Ιράν αν να λειτουργήσει να αντιμετωπίσει την Τουρκία πιο επιθετικά και να τους πει ότι κοιτάξτε εδώ και οι Αιγύπτοι, για τους Αιγύπτους έχει το ίδιο θέλουμε να σταματήσετε να αποστηρίζετε τη μουσουλμανική αδελφότητα και να ε, μπει η Τουρκία σε μια σφαίρα κατώτερη πλέον και όχι ισοδύναμη στη διπλωματία τη με τη Σαουδική Αραβία. Άρα βλέπετε ότι τα πάντα είναι σχετικά εδώ. Οι σχετισμοί είναι αυτοί που αποφασίζουν. Οι, το Ιράν από την πλευρά του ε, φαίνεται ενδυναμωμένο πάρα πολύ. Ζητάει πλέον ανοιχτά ε, να δημιουργήσει πυρηνική ενέργεια με του Ρώσου. Πυρηνικό, άλλωστε υπάρχει στο Μπουσέρ από το 2007 ε, ε, οι Ρώσοι, οι Ρώσοι, ε του κατασκευάζουν το παιδικό του πυρηνικό εργοστάσιο, όπω κάνουν και με του Τούρκου στο Ακουγιού. Έτσι γίνεται και με την ε, Περσία. Και λένε πλέον ανοιχτά, δήλωσαν προχθέ οι Ιρανοί, ότι θέλουμε ειρηνική πυρηνική ενέργεια. Άρα βλέπετε πόσο ενδυναμωμένοι βγήκαν από την πολιτική αυτή ε, συμφωνία με του Σαουδάραβε. Υπάρχουν βέβαια και οι ε, ε, αντιδράσεις αντιδράσει των Αμερικανών. Προφανώ και δεν του αρέσει η εξέλιξη. Ε, ε, κάπου διάβασα ότι δεν σημαίνει ότι εντάξει, χάσαμε κάτι επειδή άλλοι τα βρήκανε μεταξύ του ή επειδή εκείνα ήταν από πίσω. Δεν είναι έτσι. Μια χαρά χάσανε οι Αμερικανοί και σε αξιοπιστία και σε γόητρο και σε επίπεδο να επηρεάζουν τι εξελίξει. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, σαν αντίδραση θυγμένου πεδίου, οι Αμερικανοί προχώρησαν σε νέε κυρώσει κατά του Ιράν. Χθε, μάλιστα, διάβαζα ότι υπάρχουν στοχοποίησαν τέσσερι νέε εταιρείε και τρει. Προσωπικότητε, φυσικά πρόσωπα και στην Τουρκία και στο Ιράν, γιατί οι Τούρκοι προφανώ είναι πίσω από τι παράνομε δραστηριότητε είτε των Ιρανών είτε των Ρώσων στην περιοχή για να ξεφύγουν των κυρώσεων. Οι Τούρκοι είναι πρώτοι σε αυτό, στο να ξεπλένουν, να διαφεύγουν τι κυρώσει. Οι οποίε λέει, εταιρείε και τα φυσικά πρόσωπα εμπλέκονταν στο πρόγραμμα των Ιρανών για τα ντρόουν, για τα μη επανδρομένα, και λένε οι Αμερικανοί, μάλιστα δήλωσε ο βοηθό υπουργό του οικονομίας της Αμερικής ότι έχει κλιμακώσει λέει το Ιράν την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών τα οποία τα δίνει στις πολιτοφυλακές και εκτός Ιράν το οποίο λέει υπονομεύει την περιφερειακή αστάθεια, την περιφερειακή μάλλον σταθερότητα και εν την παγκόσμια ασφάλεια και θα συνεχίσουμε λέει να αναδεικνύουμε σκηνής του Ιράν και να βάζουμε κυρώσεις κατά Τη της αμυντικής του βιομηχανία. Δεν ξέρω γιατί, με ρωτάτε, είναι μια επιθετική κίνηση, εγκληματική θα έλεγα. Δεν είμαι με το Ιράν προς Θεού, ο άνθρωποι είναι μεσαίωνας με το κάθεστο που τους κυβερνάει, αλλά το να λένε πάλι οι Αμερικανοί σε ένα καθεστώς παγκόσμιο αστυνομικού ότι ενώ δεν έχει κάνει ποτέ κάτι το Ιράν, ότι θα ασκήσουμε κυρώσεις κατά της αμυντικής βιομηχανία της Περσίας, γιατί. Για να δημιουργήσουμε κι άλλο, μέτωπο, έτσι πάμε σε πολέμου, με αυτά τα τυχοδιοκτικά. Σίγουρα οι Ιρανοί δώσανε, δίνουν drones στου Ρώσους, Αυτό δεν είναι λόγο. Και εσεί δίνετε ε, άρματα για παράδειγμα στου Ουκρανούς, Εντάξει, είναι μια εμπορική συναλλαγή. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν μπορεί να έχει αμυντική βιομηχανία άλλη χώρα. Προφανώ λοιπόν και είναι ένα, ε, μια επίθεση των Αμερικανών που συνεχίζουν να επιτίθενται στο Ιράν. Η ερμηνεία λέει ότι πίσω από το Ιράν είναι η διεθνή τρομοκρατία, η Hezbollah και άλλε δυνάμει και γι' αυτό του επιτιθέμεθα δεν είναι αυτό ο λόγο προφανώ. Είναι για να πιστέψουν το Ισραήλ και για να περιορίσουν το α, ε, Ιράν και για να μην αφήσουν το Ιράν να προσεγγίσει παρετέρω την Ρωσία αλλά και την Κίνα. Που είπαμε ότι έχουμε δει τα στρατόπεδα δημιουργούνται. Το Ιράν, ωστόσο, είναι, έχει στενέ σχέσει με την Κίνα και με τη Ρωσία. Νομίζω είναι σαφέ αυτό. Ενδυναμώνεται περισσότερο. Έχει την ορμή να επαναφέρει τον εαυτό του το Ιράν σαν παίκτη στην περιοχή και να ε, 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 εξομαλύνει τι σχέσει του με του Άραβε. Αυτό σίγουρα αποδυναμώνει μεγάλη χαμένη είναι Μεγάλο κερδισμένο είναι ο Μπασάρ Λασάντ μαζί με την Τεχεράνη και η Σαουδική Αραβία προφανώ. Μεγάλη χαμένη είναι το Ισραήλ που βλέπει τον στρατηγικό του αντίπαλο να ενδυναμώνεται. Και είναι και η Τουρκία διότι είναι ένα εταίρο το Ιράν το οποίο μπορεί να λάβει στα μάτια τρίτων χωρών όπω είναι η Ρωσία ή η Κίνα να αντικαταστήσει την Τουρκία. Το Ιράν μπορεί να αντικαταστήσει την Τουρκία στα μάτια τη Ρωσία και τη Κίνα. Άρα, με την αποδυνάμωση τη Τουρκία και την ενδυνάμωση του, Ισραή, του Ιράν, το Ιράν ανα... ισχυροποιείται και αποδυναμώνει την Τουρκία, που είναι ένα, μια εξαιρετική πάσα για την ελληνική διπλωματία να σταματήσει να προχωρήσει σε προδοσίε. Βλέπει αναγνώριση Κωσόβου, ψευδοκράτου, που ε, προετοιμάζει ο κύριο Μετοφέση, ο κύριο Δένδια, το δίδυμο εθνική προδοσίας δεν για μυτσοτάκι και να αρχίσουν να προωθούν εθνικέ θέσει και εθνική ατζέντα, μάλλον όχι να φύγουν από την εξίσωση και από την εικόνα, να μπουν άνθρωποι, ελπίζω, που θα έχουν εθνική ταυτότητα και όχι ποιο ξέρει που ανήκουν οι ε, εν λόγω δύο. Αυτά νομίζω είναι τα μαθήματα τα σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε τι εξελίξει, είναι πάρα πολύ σύνθετη η συμφωνία αυτή. Πώ επηρεάζεται ε, η όλη ε, μεσανατολή, Μεσοποταμία και η ε, δική μα ε, γειτονιά. Σίγουρα νομίζω ότι χαμένη είναι και οι Κούρδοι αυτό, διότι ισχυροποιείται το Ιράν, ενώ θέλαν να δουν, ειδικά μετά τι τις, ε, τις πορείε κατά των ε, Μουλάδων, μετά την τηλεφωνία τη Κούρδισα ε, Τζίν ε, είχε αποδυναμωθεί το καθεστώ για να μπορούσε να ελευθερωθεί το Ανατολικό Κουρδιστάν που είναι το Δυτικό Ιράν. Με την ισχυροποίηση του Ιράν, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί δυστυχώ η καταπίεση και η καταστολή κατά των Κούρδων. Αυτό είναι το μεγάλο αρνητικό. Το μεγάλο θετικό είναι σε κάθε περίπτωση ότι οι Τούρκοι δεν είναι αντικατάστατοι. Αυτό φαίνεται με την επιστροφή του Ιράν στην εξίσωση, με την επιστροφή του σε επαφέ με τον αραβικό κόσμο. Νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη νίκη και σίγουρα είπαμε οι Ισραηλοί είναι μεγάλη χαμένη. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, πατήστε και το καμπανάκι και εγγραφείτε στο κανάλι για να σας έρχονται από ένα βίντεο σαν ειδοποιήσεις και όπω πάντα αν πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να μαθευτεί, ε, μαθευτούν αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα και να πείτε το παρόν βίντεο σε γνωστούς και φίλους. Σα ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Είναι σημαντικό ότι το Κατάρ είναι εναντίον του Άσαν, παραμένει εναντίον του Άσαντ και έχει ασκήσει βέτο στην ε, επιστροφή στην Αραβική Συμμαχία της Συρίας ε, η Σαουδική Αραβία επίση διαφωνούσε. Νομίζω ότι τώρα αυτό θα αλλάξει. Το Κατάρ παραμένει να λέει όχι στην επιστροφή του Άσαντ. Γιατί, γιατί, το Κατάρ είναι Τουρκία. Γι' αυτό και το Κατάρ, το γεγονό ότι πλήρωνε πολιτικού Έλληνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, του πληρώνει ακόμα, σημαίνει ότι του πληρώνει η Τουρκία. Άρα όταν λέμε ότι είναι τουρκόφιλοι και ανήκουν στην Τουρκία, η πολιτική μα δεν είναι ε, υπερβολή. Το Κατάρ είναι Τουρκία. Όσοι παίρνετε λεφτά, ξέρετε ποιοι είστε. Κάποια στιγμή λεφτά από το Κατάρ, παίρνετε λεφτά από την Τουρκία, άρα είστε προδότες του έθνους εχθροί του, του, ελληνισμού ε, αυτό το κομμάτι νομίζω πρέπει να το δούμε λίγο το Κατάρ γι' αυτό δεν συμφωνεί διότι βλέπει να ισχυροποιούνται άλλε χώρε εις βάρος του στρατηγικού του συμμάχου που είναι η Τουρκία είναι καλά νέα αυτά για μας όταν νιώθει το Κατάρ και η Τουρκία πως χάνουν είναι ευκαιρίες για μας να προβάλλουμε τη δική μας πολιτική σε κάθε περίπτωση, επειδή οι Αμερικανοί μιλούν για διεθνή τρομοκρατία κατά του Ιράν και διαφωνούν με τη συμφωνία αυτή, διότι δεν θέλουν να δουν του τρομοκράτε Ιρανού να ναι, ενισχύονται, να θυμίζουμε ότι οι χορηγοί και οι σπόνσορε τη διεθνή τρομοκρατία σήμερα δεν είναι οι Ιρανοί. Εντάξει, είναι και η Χεσμολάχ, α πούμε, ότι αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρομοκρατική οργάνωση. Πιο πολύ, πιο μεγάλη ε, υποστηρικτέ τη Διεθνού Τρομοκρατία από την Τουρκία δεν υπάρχει. Αυτή είναι πίσω από το ISIS, από την Αλνούσρα, από την Αλκάιντα, είναι η Τουρκία. Επομένω, το να ασκούμε κυρώσει κατά των τυραννών και να μην λέμε ότι τα ίδια κατά των Τούρκων, σημαίνει ότι το ελληνικό προσωπικό δεν κάνει τη δουλειά του, δεν εκπροσωπεί του Έλληνε, εκπροσωπεί αυτού που του πληρώνουν, που δεν είναι Έλληνε, μπορεί να είναι και ανθέλληνε. Άρα, μήπω το ελληνικό πολιτικό προσωπικό είναι και αυτό ανθεληνικό.